Αυτό είναι το τελευταίο τεχνολογίας όχημα που κατασκεύασε η ομάδα Tucer του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χαμηλή κατανάλωση και μηδενικούς ρήπους, μιας και κινείται με υδρογόνο. Το συγκεκριμένο όχημα εκατασκευαστεί από εξειδικευμένα υλικά όπως κράματα αλουμινίου και carbon fiber, δηλαδή ανθραγωνήματα, και χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα προκειμένου να αξιοποιούν όσο γίνεται καλύτερα το καύσιμο που έχουμε σε χρήση. Η ομάδα που σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο υδρογόνο αποτελείται από φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης που οραματίζονται μια φιλική προς το περιβάλλον αυτοκίνηση και παθιάζονται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στόχος μας είναι η κατασκευή οχημάτων ηλεκτρικά με καύσιμο όμως το υδρογόνο. Η ομάδα μας είναι από το 2007 μέχρι σήμερα και έχει κατακτήσει 6 τρόπαια, τα οποία 4 αφορούν ασφάλεια και 2 ένα την ενέργεια και ένα την επιλογή μας από το κοινό. Είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που κατασκευάζει τέτοιου είδους οχήματα και πόσο μάλλον με υδρογόνο. Η ανάπτυξη των πρωτοποριακών οχημάτων γίνεται αποκλειστικά από φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και από εθελοντές άλλων σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στόχος τους είναι η εφαρμογή οικολογικών λύσεων. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το υδρογόνο, το οποίο είναι απόλυτα οικολογικό και απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον. Με αφορμή τη συμπλήρωση 12 ετών από την ίδρυσή της, η ομάδα Tucer διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο έκθεση στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα αγωνιστικά και ερευνητικά πρωτότυπα ηλεκτροκίνητα οχήματα της ομάδας, πρωτότυπες κατασκευές της, τα διεθνή βραβεία και οι διακρίσεις που έχει κερδίσει.